Αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω, πάλιν ερώ χαίρετε. Σημαντικά γεγονότα, αδελφοί μου, προηγήθησαν και επικολούθησαν μετά την Σταύρωση του Κυρίου μας. Εν εκ των μεγαλύτερων γεγονότων, το οποίο είχε άφθαρτον και άφθαστον χαρά και μετά ταύτα μετεβλήθη εις αφάντας των λύπην, ήτο η είσοδος του Κυρίου μας εις την πόλη Ιερουσαλήμ. Εάν ήτο δυνατόν να φανταστόμεν την χαρά την οποία είχαν οι μαθητές όταν έβλεπον εκείνον όλον τον κόσμο να επευθυμεί των διδάσκαλών των, εάν ήτο δυνατόν να φανταστόμεν πόση χαρά είχαν οι μαθητές την ημέρα εκείνη, θα έλεγαμε να είμεθα και εμείς μετά αυτόν. Πλην όμως οι φθονεροί οι οποίοι είδαν την χαρά εκείνη, αντί χαράς είχαν λύπη, διότι το δηλητήριο του φθόνου δεν δυνατε κανείς ευκόλως να το αποτρέψει από τον εαυτόν του. Δηλητήριον φθόνου και διαμαρτυρήθησαν και είπαν στους μαθητάς διατί όλος αυτός ο θόρυβος, και απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν στους φθονερούς, τι θέλετε, να σταματήσει αυτός ο όχλος να επευφημεί τον Θεόν και δεν έχετε αναγνώσει ποτέ ότι εάν σταματήσει αυτός ο κόσμος ο οποίος φωνάζει ως ανά εν της υψίστης, τότε οι πέτρες θα ανοίξουν το στόμα των. Και υπενθύμησαν εις αυτούς εάν έχουν αναγνώσει ποτέ ότι εκ στόματος και νηπίων κατηρτήσω ένων. Χαρά μεγάλη, αδερφοί μου, και τη χαρά αυτήν δοκιμάζουν και όσοι διήλθοντας ημέρας αυτάς της μεγάλης Τεσσαρακοστής νηστεύοντες, προσευχόμενοι και θέτοντες τα ημάτια των αμαρτιών επί της γης ή να πορευθεί ο Χριστός και να λάβουν στα σχήρας των τα βαγεία της νίκης, ότι κατενίκησαν την αμαρτία, προσευχήθησαν και ενίστευσαν, ενίκησαν τη σαρκός της επιθυμίας, και τώρα μετά του Αποστόλου Παύλου φωνάζει ο Θεός, χαίρετε εν Κυρίω και πάλιν ερώ χαίρετε. Να είστε, λέγει, παιδιά μου, γεμάτοι από χαρά. Χαρά την οποία δεν δύναται κανείς να σας την αφαιρέσει από την ψυχή. Χαρά την οποία προσθέτει ο Απόστολος Παύλος εν Κυρίω. Διότι υπάρχουν δύο χαρές στον κόσμο τούτον. Η μία χαρά είναι του κόσμου και η άλλη χαρά είναι του Κυρίου. Η μία χαρά είναι της σαρκός
και της αμαρτίας, και η άλλη χαρά είναι η πνευματική και ουράνιος των αγγέλων. Την χαράν την πρώτην δυστυχώς προτιμούν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν στον κόσμο τούτον και προσπαθούν τη χαράν αυτήν να τη μεταδώσουν εις τα τέκνα των όταν τα γεννήσουν. Εάν φέρετε κατά νου, αδερφοί μου, και κοιτάξετε τις οικογένειες οι οποίες ηξιώθησαν να έχουν τέκνα, θα ειδείτε να έχουν ένα δωμάτιο γεμάτο από παιχνίδια διαβολικά, τα οποία πουλούν οι επιτίδιοι για να κερδοσκοπήσουν. Και αυτά όλα τα παιχνίδια τα αγοράζουν για να δώσουν χαράν στα παιδιά των. Χαρά, λέει. Ας το παιδάκι μου να χαρεί. Ας το να γελάσει. Και μετά όταν μεγαλώσει λίγο, εφεύρανε ο διάβολος άλλες χαρές. Χαρές οι οποίες μετετράπησαν δυστυχώς εις δάκρυα, και εφεύρεν ο διάβολος τας πενθυμέρους διακοπάς, τας τριημέρους διακοπάς, και γεμίζουν τα λεωφορεία με τα παιδιά για να χαρούν. Και αντί της χαράς έρχεται η λύπη, επιτρέπει ο Θεός διά της αμαρτίας ημών, και ζητούμεν ευθύνας από τον κόσμο τούτον, ποιος φταίει. Δεν βλέπουμε ότι φταίμεν εμείς οι ίδιοι, διότι η αμαρτία μας υπερήραν την κεφαλήν ημών. Και όταν μεγαλώσει ακόμη λίγο το παιδί, αν φύγει από αυτά τα θλίψεις, όχι τα χαράς, τότε θα το δούμε στα καταγόγια να χορεύει, να ξενυχτά, να αμαρτάνει. Και ζητούν χαράν οι άνθρωποι, χαράν. Και καταλήγουν στα ναρκωτικά για να χαρούν. Και από εκεί έρχεται η θλίψη η φοβερά, διότι αφήνουν την τελευταία τους πνοή στα χέρια του διαβόλου. Χαράν επίγειον, χαράν σωματική σαρκική αμαρτωλών. Ποια χαράν έχει ο σημερινός άνθρωπος, και αν γελά είναι γεμάτος θλίψη, και αν γελά έχει μέσα του ελέγχους φοβερούς, διότι υπηρετεί τον διάβολο και όχι τον Θεόν. «Χαίρεται», λέγει ο άνθρωπος, «άστον να χαρεί». Και ο ένας καταφεύγει στα ποτά, ο άλλος καταφεύγει στο διαβολόχορτο που ονομάζεται τσιγάρο και δεν το αποχωρίζεται με τίποτε. Και λέγει ότι νηστεύει. Και θα έρθει να ανοίξει το στόμα του και να βρωμοκοπάει εκείνο το στόμα από τσιγάρο, και να θέλει να ανοίξει το στόμα του να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ο άλλος θα ξενυχτάει στα χαρτοπαίγνια και εις όλες τις αμαρτωλές διασκεδάσεις για να χαρεί. Χαρά. Τι χαρά είναι αυτή? Δια να προσθέσουμε και τη χαρά της αμαρτίας που λέγεται πορνεία και μοιχεία, και σήμερα να φωνάζουν από τα μέσα της ενημερώσεως ότι είναι χαρά μεγάλη να παντρεύονται οι άντρες με τους άντρες και οι γυναίκες με τις γυναίκες. Σόδομα και Γόμορα. Θεέ μου, δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι. Πώς μας ανέχεσαι?
Σου αρέσει, κυρία μου, να βλέπεις δυο γυναίκες να παντρεύονται? Ναι, λέγει, μου αρέσει πολύ, πάρα πολύ. Και αγωνιούν οι άνθρωποι, αγωνιούν οι γονείς οι οποίοι ανατρέφουν τα τέκνα των και θέλουν να είναι τα τέκνα των με χαράν. Πού η χαρά όμως? Λέγει ο Απόστολος Παύλος, χαρά εν Κυρίω, λέγει. Την χαρά του Θεού, λέγει. Η χαρά του Κυρίου δεν δίδεται στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την σάρκαν ως θεμέλιον της ζωής των. Η χαρά του Κυρίου δίδεται σε εκείνους οι οποίοι βλέπουν τον ουρανό και το τέλος του κόσμου τούτου και τον θρόνο του Θεού και την παρουσία του την Δευτέραν και την κρίση του την τελείαν. Αυτοί έχουν την χαράν. Χαράν την εμήν δίδομη ημήν, λέει ο Κύριος μας, ούτην χαράν είναι ο κόσμος δίδει και την ειρήνη την οποία δίδει ο κόσμος. Σας δίδω εγώ την χαρά μου, λέει. Και ο άνθρωπος αντί να πάρει το άφθαρτον και το αιώνιον, αντί να χαρεί των Θεών, αντί να χαρεί των παράδεισων, αντί να χαρεί τον Χριστόν μέσα στην ψυχή του, χαίρεται να έχει τον διάβολο. Αλλά ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει και λέγει ότι έχουμε και άλλες χαρές, λέει. Έχουμε ακόμη δύο χαρές. Η μία χαρά προέρχεται από την λύπη και τη στενοχωρία την οποία έχουμε στον κόσμο τούτον και ονομάζεται φυσική δοκιμασία του ανθρώπου. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος έχει μία ασθένεια, έχει μία δοκιμασία η οποία είναι φυσιολογική, τότε λέγει ο Απόστολος Παύλος θα χαίρεται, λέγει, και θα δοξάζει τον Θεό. Όταν η δοκιμασία αυτή επιτρέπεται από τον Θεό, εμείς, λέγει, θα χαιρόμεθα πάντοτε. Το είπε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Χαίρω μίαν φορά, λέγει, στην ζωή μου. Πότε, λέγει, εν τες θλίψες ήμου, λέγει. Όταν είμαι θλιμμένος, λέγει, από τα βάσανα τούτου του κόσμου, όταν υποφέρω από την κακία του κόσμου, όταν με κατατρέχει ο κόσμος, τότε, λέγει, χαίρομαι. Η χαρά μου είναι μεγάλη. Και έχουμε και μία άλλη λύπη, η οποία προέρχεται εκ της προαιρέσεως ημών. Όταν εμείς πράττουμε το κακό, τότε πρέπει να ανανύψουμε. Να σηκωθούμε δηλαδή, διότι αυτό το οποίο επράξαμε το επράξαμε διότι το θελήσαμε και το πράξαμε, αλλά ας μην απελπιστούμε, να χαιρόμεθα. Άνθρωποι είμεθα, λάθη κάνουμε και τα λάθη μας άλλοτε είναι μικρά και άλλοτε μεγάλα, τα οποία εμείς σε προκαλέσαμε. Αλλά δεν θα θλιβούμε και δεν θα στενοχωρηθούμε. Θα χαιρόμε, θα λέγει ο Απόστολος Παύλος. Χαίρετε, λέγει, εν Κυρίω, πάλιν ερώ χαίρετε. Σας ξαναλέγω να χαίρεστε, λέγει. Διατί το επαναλαμβάνει δύο φοράς ο Απόστολος Παύλος? Δια να δώσει έμφαση, να ακούσουμε τα λόγια του και να τα βάλουμε μέσα στην ψυχή μας. Και εις τούτον τον κόσμο θα έχουμε πάντοτε θλίψη, αλλά να χαιρόμεθα. Ποιος μας το είπε αυτό? Ο ίδιος ο Θεός. Εν το κόσμο τούτο, λέγει, θλίψην έξετε, αλλά θα αρσείτε, λέγει. Θα έχετε θλίψη στον κόσμο αυτόν, αλλά να έχετε χαρά, λέγει, διότι εγώ ενίκηκα τον κόσμο. Ενίκησα την αμαρτία. Και τούτο σας προτρέπω, λέγει ο Κύριος μας,
να έχετε πάντοτε χαράν. Έπειτα θα σας δώσω, λέγει, και το τέλος σας. Το τέλος, λέγει, του καθενός από εμάς θα είναι, λέγει, ένας ανηφορικός δρόμος, ένας στενός δρόμος, και δεν θα μένει μόνον έως εδώ, θα έχετε και ένα σταυρό στον ώμον όπως εγώ, λέγει ο Θεός. Εγώ δεν ανέβηκα στο υψηλό βουνό του Γολγοθά για να σταυρωθώ με χωρίς θλίψεις. Εμαστιγώθηκα, με ενέπτυσαν, με κολάφισαν, με ύβρισαν, μου εφόρησαν τον ακάνθινο στέφανον και τώρα μου εφόρτωσαν και το σταυρό για να θυσιαστώ. Θα τα δούμε, αδελφοί μου. Θα τα δούμε, θα τα ακούσουμε. Άραγες όμως θα μπουν μες στην ψυχή μας. Δι' αυτό λέει ο Κύριος μας ότι στον κόσμο τούτο δεν σας ετοιμάζω ούτε δάφνες ούτε τριαντάφυλλα, ούτε βάγια στους δρόμους. Σας ετοιμάζω θλίψεις, στενοχωρίας, αλλά χαίρετε, να έχετε χαράν. Και όλα αυτά, αδερφοί μου, εις των δρόμων εκείνων οι οποίοι ακολουθούν τον Χριστόν. Έτσι ακολούθησαν οι μάρτυρες των Χριστών και θυσίασαν τη ζωή των δια των Χριστών, για να είναι πάντοτε χαρούμενοι. Κύριε, εσύ που ακούεις αυτήν τη στιγμή τους λόγους τούτους από τα χείλη ημών, χάρισε μας, Κύριε, αυτήν την λεγόμενη χαράν του ουρανού, την οποία εσύ δίδεις. Δώσε μας αυτήν τη χαράν να είναι μέσα στην καρδία μας, να μείνεις μαζί μας και να τελειώσουμε τούτον τον κόσμο με χαράν αιώνιον εις την Βασιλεία Σου την επουράνιον. Ολοκληρωμένην χαράν, εκεί όπου και στη πόνο σου λείπει ο στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Αξίωσε μας, Κύριε, της εκδεξιών σου παραστάσεως, όταν έρθεις να κρίνεις τον κόσμο, και αξίωσε μας να ακούσουμε της θεϊκής σου φωνής, δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημιμήν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Αμήν.